Πώς δεν προχώρησε. Επιμέρισμα των απορριμμάτων. Δηλαδή είπαμε να πάρουν δυσμερικά, ας παίρνουν και κάποια ιστά, ώστε να δώσουν δυνατότητα στην ΕΡΑΠΡΑ να δώσει μια λύση. Ενώ το δεχτήκαμε, να συζητήσαμε εκεί, το δεχτήκαμε και παρόντος, και ο Καρούτος ήταν νομίζω εδώ, ενώ το δεχτήκαμε, τότε δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε. Ήταν ο κύριος Κουράκης, ο οποίος μάλιστα και κάποια στιγμή συζήτησε, είπε θα πάρω και εγώ ένα αυτοκίνητο. Δεν προχώρησε. Σε μια ακόμη φάση και αφού διαπιστώσαμε κάτι που είχε πει ο κ. Καρούτος σε μια συνάντηση στα Χανιά, ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός θα έπρεπε να αναθεωρηθεί που δεν έγινε, να επικαιροποιηθεί που δεν έγινε, μπορούσε δηλαδή να μπουν τέτοια ζητήματα που δυστυχώς είχαν αποκριβεί. Είχαμε πει ότι θα γινόταν μια μελέτη από τον ΕΣΑΚ και δυστυχώς διαπιστώσαμε μετά από 5 μήνες ότι ο ΕΣΑΚ δεν έχει διαχειριστική επάρκεια και δεν μπορούσε να την κάνει και μας λέει αναλάβει το τώρα εσείς. Ακολούθησε επίσης μια συνάντηση και με τον κύριο Καρούτσο στην Ομαρχία Πάνω, όπου παρόντο και των τριών Δήμων, είπαμε το εξής, βήμα προς βήμα. Αυτό περίπου που είπαν και ο κύριος Αρνοτά και ο κύριος Καρούτσο που είχαν έρθει εδώ. Το βήμα προς βήμα σήμαινε το εξής, ναι στη λογική της συνεργασίας, να κάνουμε ένα βήμα εσείς, να κάνει ένα βήμα η Ιεράπετρα, να κάνει ο ΕΣΤΑΚ, ώστε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Αυτή ήταν μια τακτική που είχαμε συμφωνήσει. Και ότι περίπου το Μάρτιο θα υπήρχε αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού και θα έπαιρνε στο περιφερειακό συμβούλιο. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε. Οφείλω όμως να γνωρίζω ότι από τον Μάρτιο και μετά που ανέλαβε ο κύριος Αρνοτάς, νομίζω 31 Τρίτου και μετά, ανέλαβε ο κύριος Αρνοτάς, έχουμε κάνει 2 ή 3 συναντήσεις. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στη βάση πάντα της θέσης μας αυτής, επιμερισμός και βήμα προς βήμα, και η κινητικότητα αυτή εκφράστηκε ως εξής. Πρώτον, ότι υποβάλαμε δελτίο εμείς, το οποίο εγκρίθηκε μάλιστα σε μία μέρα, για επέκταση του Χιτάγη Νικολά, που ούτως ή άλλως τον έχουμε ανάγκη, ύψος 3 εκατομμυρίων και έτσι ένα κονδύλι που είχε εξευρεθεί πριν από ένα χρόνο για τέτοιο όρο για τον Άγιο Νικόλα. Εμείς πρέπει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και όχι της απευθείας ανάθεσης, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε, να επιλέξουμε δηλαδή, να θέσουμε γρήγορα να γίνει μια μελέτη και να διαθέσουν τα χρήματα για επέκταση του ΧΙΤΑ. Παράλληλα, η Ιεράπετρα, μετά από καθυστέρηση 8 χρόνων, έβαλε ένα δελτίο, στο οποίο θα μας τα πει ο κύριος Ζαχαρνάκης σε λίγο, στο οποίο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΚΑΔΑ, τη μονάδα διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων, η οποία μπορεί να γίνει και οργανικά για τους τρόπους συνεργασίας, και η δημιουργία ενός μικρού χιτήμου για τα υπολείμματα. Αυτό δεσμεύτηκε σήμερα ο κ. Αρνοτάς ότι αυτό θα εγκριθεί και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα ξεβρεθούν και τα χρήματα. Μας είπε μάλιστα ότι οι χρήματα υπάρχουν αρκετά. Δηλαδή, κυρία Πλεμπίδη, του λέω ότι για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχουν αρκετά χρήματα γυμνάζοντα, μελέτες δεν υπάρχουν. Και αυτό το κομμάτι επίσης θα εγκριθεί, ώστε και η Ιεράπετρα να μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό το συζητάμε με την έννοια ότι παράλληλα εξελίσσεται μια προσπάθεια συνεργασίας των τριών Δήμων και κυρίως με την Ιεράπετρα, ώστε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη στη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού πλέον. Διότι μάλλον ο σχεδιασμός ο κεντρικός έχει αποτύχει, είμαστε μια φάση αναθεώρησης του σχεδιασμού. Σήμερα μάλιστα μας είπαν ότι πολύ δύσκολο βλέπουν το εργοστάσιο σε κεντρικό επίπεδο. Εκ των πραγμάτων το πρόβλημα το δικό μας μπορεί να αποβεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τον νομό Λασιθίου και να αποκτήσουν μια διαχείριση σε επίπεδο δικό μας. Ήδη εδώ έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή που έχει επεξεργαστεί προτάσεις, στις οποίες μάλιστα έχει διαβάσει ο κ. Αρνοτάς και μας είπε ότι συμφωνεί απολύτως. Αρκεί πλέον τώρα να συναντούμε την Ιεράπετρα για τη Σιτία, να κάνουμε κοινή επεξεργασία και στα πλαίσια αυτά να προτείνουμε ένα κοινό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού, ο οποίος θα ενταχθεί στον περιφερειακό σχεδιασμό πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αρκεί εμείς να συναντηθούμε, υπάρχει μια καταρχήν θετική ανταπόκριση από το Δήμο Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν γενιάζουμε νομίζω μια νέα φάση όπου πλέον το υποχρεωτικό ή υποχρέωση βάσει ενός αποτυχημένου σχεδιασμού πάνε στην άκρη. Πάμε λοιπόν σε μια φάση όπου συζητάμε για ένα νέο σχεδιασμό σε επίπεδο νομού, σε μια αλληλοκατανόηση και συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους και κυρίως με την Ιεράπετρα, παρά τότε η διαδικασία πρέπει να μπει και σε τι αργότερα, ο οποίος λέει το εξής, ότι μέσω μακροπρόθεσμα αποκτούμε και δύο οικονομές και ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε εις απορρίμματα ή να πάρει απορρίμματα η Ιεράπετρα, τα οργανικά επίσης θα μπορούν να πάνε στην Ιεράπετρα σε κάποια φάση
εμάς να μας φέρουν τα υπόλοιπα, να δούμε κάποιο σταθμό μηχανικής διαλογής και ούτω καθεξής και να πάμε σε μια συγκροτημένη τέτοια πολιτική. Αυτό που είπαμε λοιπόν σήμερα είναι ότι στη βάση αυτής της πολιτικής και στη βάση πιας της βοήθειας και της εργασίας και μόνο ανάμεσα στους Δήμους και δεδομένου ότι επαμπηλείται πρόστιμο για τη χώρα, 29 εκατομμύρια και προφανώς δεν θα ήταν και ό,τι καλύτερο να επανείστε ότι ο Δήμος έχει Νικολάου είναι εκείνος ο οποίος αρνείται μια τέτοια προοπτική, είπαμε ότι στη βάση του εκμερισμού που είπαμε στην αρχή, απορρίπτοντας την υποχρέωση, στη βάση του βήμα προς βήμα και στη βάση της συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους, μπορούμε να δεχτούμε. Και αυτή είναι η πρόταση, να δεχτούμε. Και λαμβάνοντας υπόψη τα έργα που είπαμε, επέκταση Ιταζητίας, επέκταση Ιταζη Νικολάου, κατασκευή έργων στην Ιεράπετρα, να δεχτούμε ένα κοντέινερ την ημέρα, που είναι περίπου το 1 τρίτο των απορριμμάτων της Ιεράπετρας, βεβαίως με οικονομικό όφελος. Προτείναμε 27 ευρώ τον τόνο. Να παίρνουμε 27 περίπου ευρώ τον τόνο, είναι κάτι ανάλογο με την εισιτία, και προείσαμε ότι περίπου θα είναι 15.000 ευρώ το μήνα που καλύπτουν κάποια έξοδα. Θα προτείνετε εσείς το νούμερο. Εμείς αυτό προτείναμε καταρχήν σήμερα στη σύσκεψη. Βεβαίως αυτό θα προχωρήσει. Ελπίζουμε ότι οι μελέτες αυτές θα προχωρήσουν γρήγορα, η συνεργασία θα αποκτήσει άκρα και ορθά. Και ελπίζουμε ότι αυτό που θα κάνει η Ράμπτο, θα μας πει και ο κ. Ζαχαρνέτης, θα φτιάξουν αυτή την ομάδα οργανικών, ώστε εμείς να πιέζουμε τα δικά μας. Έτσι. Σε κάποια φάση θα πιέζουμε εμείς τα δικά μας οργανικά. Αυτό που πρέπει να δώσουμε βάρος όμως όλοι, και το οποίο δεν έχει προχωρήσει επαρκώς, είναι να μειώσουμε πάρα πολύ τον όγκο των απορριμμάτων, δίνοντας βάρος πολύ στο θέμα της ανακύκλωσης και της διαλογής στη βάση. Ήδη μας είπαν ότι έχει ενταχθεί το ΕΟΕΦΑ σε ένα πρόγραμμα LIFE, που έχει αυτό ακριβώς το σκοπό. Συζητούμε για κάποια συνεργασία με τα ΤΕΗ που έχουν μια τεχνογνωσία για το θέμα. Ήδη τα ΤΕΗ έχουν αναπτύξει μια τεχνογνωσία για το θέμα της διαχείρισης κλιματολάσπησης με την ΔΕΗ, αν κάνει για μια προγραμματική σύμβαση. Αλλά ο κύριος Μανιός ο ίδιος έχει το τμήμα Νίκο, ο οποίος ασχολείται και είπαμε να δούμε και το επόμενο θέμα. Στο Ηράκλειο ασχολείται ενεργά με το ζήτημα και λέμε να έχουμε και την επιστημονική στήριξη αυτής της πλευράς. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, εάν καταφέρουμε οι τρεις Δήμοι να μειώσουμε πάρα πολύ τον νόμο, να καταρτήσουμε και να καταθέσουμε γρήγορα ένα πρόγραμμα τέτοιο διαχείριση επίπεδο νομού και να ενταχθούμε πλέον συνολικά ο νόμος στον περιφερειακό σχεδιασμό, αρχίζουμε να βλέπουμε τη λύση ενός προβλήματος που μας ταλανίζει πάρα πολύ τόσα χρόνια. Και πρέπει επιτέλους να κλείσει. Και να κλείσει τη βάση της ανεπατανόησης και της συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους του νομού. Έτσι.